Συναγερμό σήμανε το πρωί στην αστυνομία όταν δύο άτομα λίστεψαν το υποκατάστημα τη τράπεζα Αλφα Μπάνκ στην οδό Ακροτηρίου και Ελευθερίου Βενιζέλου στην Πάτρα. Οι δύο ληστέ μπήκαν στο κατάστημα φορώντα περούκε, απείλησαν υπαλλήλου και πελάτε και πήραν τα χρήματα που υπήρχαν στο ταμείο και στη συνέχεια αποχώρησαν πεζοί ενώ λίγο πιο κάτω είχαν το δίκυκλο με το οποίο διέφυγαν τελικά. Άμεσα οι αστυνομικοί άρχισαν ένα ανθρωποκινηγητό καθώ αυτόπτες μάρτυρε είχαν δώσει την περιγραφή του. Μετά από συνεχεί έρευνε των αστυνομικών στην περιοχή, εντοπίστηκε το δίκαιο με το οποίο φέρεται να διέφυγαν οι δύο ληστέ, το οποίο βρέθηκε στην οδό Ευτέρπη στην περιοχή Αγίου Ιωάννη Πράτσικα και διαπιστώθηκε πω είχε κλαπεί τα μεσάνυχτα τη 1η Σεπτεμβρίου από την περιοχή των εργατικών κατοικιών. Οι δύο ληστέ όμω φαίνεται ότι ήσαν όχι μόνο ερασιτέχνε, αλλά και έτρεμαν τρομοκρατημένοι με την ίδια του την πράξη. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, φορώντα περούκε, ο ένα έμεινε στην είσοδο του υποκαταστήματο και ο δεύτερο, κρατώντα όπλο, μπήκε μέσα και απειλώντα του υπαλλήλου, ζήτησε τα χρήματα από τα ταμεία. Ξέχασε το μπουκάλι του, όπω προείπαμε, με το νερό του, που αν το είχε χρησιμοποιήσει, σημαίνει ότι άφησε πίσω το DNA του, ωστόσο φορούσε γάδια. Αλλά οι αστυνομικοί το συνέλεξαν. Καθώς μπορεί να είχε και τα δακτυλικά του αποτυπώματα αν είχε πιει νερό νωρίτερα, το ποσό τελικά που κατάφεραν να πάρουν δεν ξεπερνά τα 2.000 ευρώ.